Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Προπούμενος και τους ανθινάτων, Δια τους σταυρούς ο πολίτευμας. Σως ο Κύριε των λαών σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά παρμάρων, δαρούμενος. Πρώτον, τούτο που επιτελέσατε, είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι εκτός πολιτείας μέσα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και τα χρόνια τα οποία διανύσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, οι οποίοι αφιερώνουν την ψυχή τους, τη διάνοιά τους για να γίνονται έργα ευάριστα προς όλους τους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανακοινήσατε, ξεκινήσατε αυτές τις ενέργειες με την Παιδιατρική Κλινική. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς και για την κλινική. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γιατρούς, το προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, το διοικητή και όλους εσάς, οι οποίοι κάθε ένας από εσάς με το λίγο που μπορείς να προσφέρει, μπορέσατε και δημιουργήσατε αυτό το έργο και σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάζουμε αυτό. Είμαστε όλοι από ένα λιχταράκι να βάλουμε. Δεν χρειάζεται μάλλον να κάνουμε λόγο, να χρησιμοποιούμε το λόγο του Ευαγγελίου, να μην γνωρίζει η αριστερά τι πει η δεξιά. Και εσείς το κάνατε αυτό με τη χάρη του Θεού. Και κυρίως κάνατε αυτό που λέει και η Ευαγγελική περικοπή με τον καλό Σαμαρίτη. Βρέθηκε ο καλός Σαμαρίτης στον δρόμο του ασθενούς και τον περιέθαλψε χωρίς να ζητήσει τίποτα από αυτόν. Αυτό κάνετε και εσείς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας, διότι κρατάτε το νοσοκομείο μας ψηλά και έχουμε να φτάσει ακόμη ψηλότερα. Έχουμε χρόνια πολλά και προηγουμένα. Έχουμε υγιείς ημέρες οι οποίες έρχονται και εκεί μεγάλη εβδομάδα με σκοπό την Ανάσταση του Χριστού να αναζήσει και τις ψυχές όλων μας και να έχουμε μια καλή και ευλογημένη Ανάσταση. Χρόνια πολλά έχουμε σε όλους. Είναι μεγάλο το έργο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για το μικρό και πάλι που έβαλε ο καθένας. Κύριε Διοικητά της 4ης Κοινωνικής Περιφέρειας, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα συγκεκριμένος σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κτίριο των 80 ετών που σήμερα σας καλέσαμε σε αυτή την σεμινή τελετή για να κάνουμε να γιορτάσουμε και να δούμε, να ζήσουμε μαζί κάτι θετικό. Αντί να απαντάμε σε δελτία τύπου και κακοήθειες που είναι το μεγαλύτερο μέρος της ενασχόλησής μου εδώ και 14 μήνες που έχω αναλάβει τη διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν έχω προετοιμάσει κάποιο λόγο ή κάποιον απολογισμό του έργου ή ένα προγραμματισμό του τι μέλη γενέστε στο νοσοκομείο. Αυτά τα ζούμε και θα τα ζήσουμε στο εγγύς μέλλον. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά και την αισιοδοξία μου για το τι συμβαίνει. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ καταρχάς στο προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής που σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος και επιτελεί ένα έργο πραγματικά σημαντικό, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου. Και να σταθώ μονάχα ότι σε αυτή την αίθουσα που χρησιμοποιούμε, για μένα αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Δυστυχώς, όπως αντιλαμβάνεστε, η κλινική την οποία σήμερα, την ανακαίνιση της οποίας εγκαινιάζουμε, δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα την λειτουργία της. Όλους αυτούς τους μήνες που γινόταν οι εργασίες τις οποίες θα αναφερθούμε, γι' αυτό και υπήρχε και κάποια καθυστέρηση για να τελειώσει το έργο, αλλά αν όλο το έργο το έλεγα σε μία λέξη, είναι ότι έπαψε πια να είναι θάλαμος ασθενών και δι' παιδιών αυτή εδώ η αίθουσα που μας φιλοξενεί. Με πόρτα εισόδου αυτή την εξώπορτα, που θα δω είναι από τότε που χτίστηκε το νοσοκομείο, λειτουργεί σαν παιδιατρική, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ από τότε που ήρθα στο νοσοκομείο, που χανούμουν τις πρώτες μέρες και έψαχνα το γραφείο μου, έπεφτα πάνω σε κάτι παιδάκια που παίζανε στο διάδρομο. Ήταν ό,τι πιο τραγικό είδα στο νοσοκομείο, εκτός από την είσοδο που λείπει πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει αίσθηση
του πεζού και διάφορες άλλες εντέλειες, αλλά για να μείνουμε στα θετικά και για να κοιτάμε μπροστά, αυτό το χάρι, αυτή η ντροπή του να υπάχει μια κλινική μοιρασμένη στα δύο, με έναν διάδρομο που περνάει ο οποιοσδήποτε, αυτό έπαψε να υπάρχει. Αυτό έγινε χάρη, το έναυσμα για αυτή την αλλαγή ήταν μια αξιόλογη δωρεά του Σωματείου Παιδικό Τραύμα. Και έτσι, προκειμένου να μεταφερθούν τα παιδιά από εδώ μέσα στην κλινική, η πρώτη κίνηση ήταν να βγάλουμε το φαρμακείο, γιατί υπήρχε το παράδοξο που όλοι το γνωρίζετε. Φαντάζομαι έχουν νοσηλευτεί και τα παιδιά σας και οι ίδιοι. Μέσα στην κλινική υπήρχε το φαρμακείο, όπου μπαινόγαινε όλος ο κόσμος προκειμένου να πάρει φάρμακα. Παλιότερα και πολίτες, τώρα τελευταία το προσωπικό. Οπότε μετακινήθηκε το φαρμακείο, πήγε σε έναν αξιοπρεπή χώρο στη Τρίτη Πτέρυγα με προοπτική την αδειοδότησή του, γιατί και το νοσοκομείο μας, όπως τα περισσότερα της χώρας, δεν έχουν αδειοδοτημένο φαρμακείο. Αυτό είχε κάποιες επιπτώσεις που διαβάσαμε στα site και ίσως έγιναν και ερωτήσεις και γι' αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από κάποιους καλοθελητές, γιατί έμεινε το προσωπικό χωρίς χώρο να συνεδριάζει, λες και συνεδριάζει κάθε μέρα και ρωτιέται κανείς για τις αποφάσεις. Το ξεπεράσαμε αυτό, είναι ένας αξιοπρεπέστατος χώρος, ο χώρος του φαρμακείου, και με αυτόν τον τρόπο απελευθερώθηκαν, μετατράπηκε το πρώην φαρμακείο που στεγαζόταν μέσα στην κλινική σε δύο αξιοπρεπείς θαλάμους για να φιλοξενηθούν τα παιδιά. Το άλλο που έγινε ότι μπήκε μία πόρτα και υπάρχει πλέον μία κλινική ασφαλής με μία πόρτα που κλείνει και δεν κινδυνεύουμε να μας κλέψει ένας περαστικός ένα παιδάκι από το παράθυρο. Έγινε μία ψευδοροφή, επίστρωση του δαπέδου με υγειονομικό τάπητα και έφυγαν εκείνα τα πλακάκια τα οποία θα φύγουν προσεχώς χάρη στην δωρεά του, χάρη στην ομόφωνη απόφαση που οφείλω να πω παρεμπιπτόντως που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από ένα μήνα για να μας να επιχορηγήσει το νοσοκομείο με 128.000 ευρώ προκειμένου να εξανθρωπιστούν και τα εξωτερικά ιατρία, αξιοποιώντας το νόμο 4368 που δίνει τη δυνατότητα, του 16, που δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να επιχορηγεί νοσοκομεία, κάτι που παλιότερα δεν ήταν δυνατό. Δίνω παρέτηση. Το άλλο περισσότερο θα επεκταθεί η διευθύντρια της κλινικής όσον αφορά τους υπόλοιπους δωρητές που προέκυψαν χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία του παιδικού τραύματος. Υπήρξε μια κινητικότητα, μια κινητοποίηση από την τοπική κοινωνία που αποδεικνύει άλλη μια φορά πόσο είναι κοντά και πόσο αγαπάει το νοσοκομείο. Δημιουργήθηκε επίσης ένας μονόκλινος θάλαμος με δικό του ΒΣΕ, εκτός από τους δύο θαλάμους που έγιναν στο χώρο του πρώην φαρμακείου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα για πρώτη φορά να μπορούμε να νοσηλεύουμε νεογνά ηλικίες κάτω των 30 ημερών. Και ανανεώθηκε ο διάδρομος με την ψευδοροφή που έλεγα προηγουμένως και με την φρεσκογραφή που ένα δείγμα ότι δεν είναι δυνατόν να επισκεφτούμε όλοι την κλινική να δούμε το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε, είναι παιδιά που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Ίσως σε κάποια κουμπάκια μικρά και διακριτικά αυτό το βλέπουμε στην πορεία. Αλλά περνώντας αργότερα στο μπουφέ, ένα μικρό δείγμα φωτογραφιών δείχνει το πριν και το μετά για το πώς περάσαμε από. Να μην το χαρακτηρίσω το προηγούμενο καθεστώς, σε μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Με κύριο επαναλαμβάνω την πόρτα, ότι υπάρχει μια πόρτα και κλείνει την.
Και μια κουβέντα να πω βέβαια, να μην παραλείψω τους επιμέρους δωρητές και χορηγούς που κινητοποιήθηκαν, θα τους αναλύσει η Διευθυντρία στην τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας και στους εθελοντές που δεν ανήκουν στην τεχνική υπηρεσία, που η τεχνική υπηρεσία έβαλε οξυγόνο στους δύο νέους θάλαμους, μετέφερε οξυγόνο σε έναν άλλο θάλαμο, μετέφερε το λουτήρα βρεφών εντός της πτέρυγας, άλλαξε τις λεκάνες σε υπάρχον βεσέ και έβαψε τους υπόλοιπους θάλαμους που δεν είχε βάψει το παιδικό τραύμα. Και για τους εθελοντές τους, τους δικούς μας στο νοσοκομείο, τους υπαλλήλους, αν πω ονόματα, μάλλον θα αδικήσω αυτούς που δεν θα πω. Οπότε θα ήθελα έναν χαιρετισμό από τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας για να περάσουμε μετά στην Διευθυντρία να μας τα πει αναλυκότερα. Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, σήμερα είναι μια μέρα χαράς για το νοσοκομείο, για την ιατρική την κοινότητα, την νοσηλευτική την κοινότητα όλων των εργαζομένων, αλλά είναι μια μέρα χαράς και για τους πολίτες του Κιλκής, του νομού του Κιλκής. Αυτό είναι το πριν και εδώ είναι το μετά. Είχα επισκεφθεί την παιδιατρική κλινική όταν εδώ ζούσαμε όλοι το δράμα του καταβλισμού στην Ιδωμαίη. Δεν είδα το καινούριο το έργο. Ελπίζω να μου επιτρέψει η Διευθύντρια να πάω να το δω, θα χαρώ πάρα πολύ, αλλά και από τις φωτογραφίες βλέπετε τι γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές από καρδίας. Να ευχαριστήσω και τους επιβλέποντες, αυτούς που επέβλεψαν την ολοκλήρωση του έργου. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας, και κάθε ένας που σκέφτεται και συνδράμει το χώρο της υγείας, εμείς που τον εκπροσωπούμε αυτό το χώρο, μόνο ευχαριστίες έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αναβαθμίζεται η παιδιατρική κλινική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα τελειώνουν εδώ. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Παρά τις προσπάθειες που γίνανε στα 4 χρόνια που μεσολάβησαν, και δεν θα κάνω απολογισμό των παρεμβάσεων, τα ξέρετε καλύτερα εσείς που δουλεύετε στο νοσοκομείο, αλλά και όσοι το επισκέπτονται. Παρά λοιπόν τις προσπάθειες, τα νοσοκομεία μας και το νοσοκομείο του Κιλκής συνεχίζουν να έχουν προβλήματα, τα οποία αναζητούν λύσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις σε προσωπικό, τόσο σε ιατρικό, όσο και νοσηλευτικό και διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Μας λείπουν όλες οι ειδικότητες, αλλά και στην αναβάθμιση των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρέπει να πούμε ότι τα μόνα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχαμε μέχρι σήμερα ήταν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα προγράμματα τα ΙΝΤΕΡΕΚ. Έχει μπει το νοσοκομείο σε ένα πρόγραμμα ΙΝΤΕΡΕΚ με τη Βόρεια Μακεδονία και θα γίνουν παρεμβάσεις και εδώ και στο νοσοκομείο της Γουμένησας. Ήταν λοιπόν αυτά τα διασυνοριακά, το ΕΣΠΑ και οι δωρεές. Αυτά ήταν που βοήθησαν το χώρο της υγείας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έδωσε 250 εκατομμύρια δωρεά στο Υπουργείο Υγείας. Και από αυτήν την δωρεά χτίζεται καινούριο νοσοκομείο στην Κομοτηνή και καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Και άλλα πράγματα προέκυψαν από αυτή τη δωρεά. Τώρα, δειλά-δειλά,
έρχεται και ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να συμβάλλει και αυτό και να καλυφθούν τα κενά που συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν θα σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση που μου κάνατε και για την τιμή να απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό. Εύχομαι καλή δύναμη στο προσωπικό. Ξέρω ότι θα αξιοποιηθεί η υποδομή η καινούρια που προσθέθηκε στο νοσοκομείο. Καλή δύναμη λοιπόν σας εύχομαι και ευόδοση του έργου σας σε όλους. Θετική επίδραση στην ποιότητα περίθαλψης των ασθενών ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που μας έδωσε την όθηση να πάρουμε την απόφαση να υλοποιήσουμε το όνειρο πολλών ετών, να δημιουργηθεί μία κλινική κλειστή και ασφαλής, ένα δικό μας παιδιατρικό τμήμα. Τολμώ να πω ότι η ανταπόκριση στο καθήκον και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, πολλές φορές υπερβάλλοντας εαυτόν, ήταν αυτός ο παράγοντας που μας έδωσε το θάρρος να αναλάβουμε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία της ολοκλήρωσης της επίτευξης του στόχου μας. Και μάλιστα ήμασταν πιεσμένοι προσπαθώντας να συμπιέσουμε τον χρόνο. Σύμμαχός μας στην άμεση έναρξη των εργασιών ήταν το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από γονείς και γιατρούς στην Αθήνα και ασχολείται με την αντιμετώπιση και την θεραπεία των τραυματισμένων παιδιών, ασχολείται με την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα. Η κυρία Νατάσα Βρέκωση, η πρόεδρος του Σωματείου, από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό μας. Είναι μια κυρία ευαισθητοποιημένη πάρα πολύ απέναντι στα παιδιά. Ήταν η κυρία που βρήκε τον χορηγό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το έργο μας. Έτσι λοιπόν, το έργο αυτό υλοποιήθηκε από το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Norton Rose Fulbright. Το προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής ευχαριστούμε θερμά και το Σωματείο και την εταιρεία για την καθοριστική συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου μας. Αφού λοιπόν έγινε το βασικό μέρος του έργου, της αναδιαμόρφωσης, της μεταφοράς του θαλάμου μέσα στην πτέρυγα, της δημιουργίας των δύο νέων θαλάμων, της δημιουργίας νέου μπάνιου, της βελτίωσης της αναγέννησης του διαδρόμου, στην πορεία από στόμα σε στόμα, βρέθηκαν τοπικοί παράγοντες, ευαισθητοποιημένοι επίσης, χορηγοί, δωρητές, εθελοντές, και έτσι μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε το έργο μας. Όλους αυτούς επίσης τους ευχαριστούμε θερμά. Θα αναφέρω ονομαστικά η εταιρεία Κλέμα, η εταιρεία Σονόκο, ο κύριος Ζαχαρίας Ισμανίδης, ο κύριος Μιχαήλ Θαμνίδης, ο κύριος Ιωάννης Ξενίδης, η κυρία Δάφνη Πασαλίδου Νιάκα, ο Σύλλογος Τριτέχνων του Κυρκής, ο κύριος Γεώργιος Δημητριάδης, ο κύριος Παύλος Αβραμίδης και ο κύριος Τσαντάκης Δημήτριος. Στη συνολική προσπάθεια συνέβαλαν εθελοντές με το έργο τους, όπως ο κύριος Παύλος Τονικίδης, με τον κύριο Πάτσιο αρχιτέκτονα από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, μητέρα κάτοικος του Κυλκής, η οποία φιλοτέχνησε και τις τοιχογραφίες του διαδρόμου, και εργαζόμενοι από το νοσοκομείο που παρήχαν προσωπικό έργο, όπως ο κύριος Τουρσίδης Δημήτριος, το ιατρικό προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής, η προϊσταμένη κυρία Σωτηριάδου και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής, ο κύριος Δήμος Καραδήμος και η κυρία Έφη Παρασκευαΐδου. Βέβαια, το έργο ούτε θα είχε ξεκινήσει, ούτε θα είχε ολοκληρωθεί, αν δεν είχαμε δίπλα μας την έμπρακτη στήριξη του διοικητή κυρίου Ρεβενάκη και της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, που ολοκλήρωσαν, εκτέλεσαν πάρα πολλές εργασίες. Με τη συμμετοχή λοιπόν των εργαζομένων του νοσοκομείου, των ευαισθητοποιημένων χορηγών, δωρητών, εθελοντών, μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε το έργο μας να το παραδώσουμε στα παιδιά που τους οφείλουμε την καλύτερη φροντίδα. Είναι πολύ ελπιδοφόρα όλη αυτή η συνολική δουλειά και όπως είπε ο Νέλσον Μαντέλα,
Δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη αποκάλυψη για την ψυχή μιας κοινωνίας από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στα παιδιά της. Του τραύματος εκπροσωπείται από την κυρία Νίκη Ζολότα, θα ήθελα να πει δύο λόγια. Αφήσουν τα ατυχήματα να είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών στη χώρα μας. Από το 2010, με πρόεδρο την κυρία Νατάσα Κλάιν Φρέκουση, έχουμε καταφέρει να ανακαινήσουμε και να εξοπλίσουμε 54 παιδιατρικά τμήματα σε 46 νοσοκομεία και κέντρα υγείας, προσφέροντας συνολικά πάνω από 800 μηχανήματα. Από το έργο μας μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 700.000 παιδιά. Είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν που βλέπουμε σήμερα άλλη μια παιδιατρική κλινική αναβαθμισμένη με τη βοήθεια του σωματείου μας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κυλικής το έργο μας ξεκίνησε το 2016, όταν με την γενική υποστήριξη του Ιδρύματος Λεβέντη προσφέραμε απαραίτητο εξοπλισμό στην παιδιατρική κλινική. Φέτος, χάρη στη χορηγία της εταιρείας Norton Rose Fulbright, η παιδιατρική κλινική ανακαινίστηκε, ώστε πλέον να στεγάζεται ολόκληρη σε ξεχωριστή πτέρυγα του νοσοκομείου, προσφέροντας έτσι ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για τους μικρούς ασθενείς. Θα ήθελα να σας μεταφέρω έναν χαιρετισμό από την πρόεδρο του σωματείου μας, κυρία Βρέκωση, η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Ευχαριστούμε ειλικρινά την Norton Rose Fulbright, που αποτελεί ένα πολύτιμο υποστηρικτή του έργου μας εδώ και πολλά χρόνια. Χωρίς την ευγενική τους χορηγία, δεν θα έχει πραγματοποιηθεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο για την ουσιαστική αναβάθμιση της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κυλικής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κυλικής, κύριο Ρεβενάκη, τη διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, κυρία Σοφία Χρυσοστομίδου, καθώς και όλο το προσωπικό της κλινικής για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Ευχαριστώ θερμά και όλους μας τους τίμησαν την παρουσία του σήμερα. Ευελπιστώ όλοι μαζί να συνεχίσουμε αυτή την τόσο δημιουργική πορεία για να προσφέρουμε σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας την ασφάλεια και τη φροντίδα που τους αξίζει. Σας ευχαριστώ.